Μπορείς να κρατήσεις μυστικό, Μπεν. Για όποιον είχε κάποτε ένα αρκουδάκι ή θα ευχόταν να έχει. Πιο γιονισμένα. Δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ. Όλα ξεκίνησαν... Δεν να σκεφτώ λίγο. Α, ναι. Όλα ξεκίνησαν με το γράμμα της Σάλη. Wow! Ένα σούπερ λέιζερ με ανθεκτικό κράνος. Ελπίζω να πάρω ένα τέτοιο. Ένα λέιζερ με κόκκινη ακτίνα. Η μαμά όμως είπε όχι άλλα όπλα. Εσύ τι κάνεις εκεί? Να μη σε νοιάζει εσένα. Άσε με να δω. Μαμά, πες του Ζέλμα να σταματήσει, μαμά. Όλα ήταν ως συνήθως του σπίτι. Η Σάλη και ο Σάιμον έτρεχαν πέρα δόθε, ενώ εγώ παρήστανα το αρκουδάκι. Καμιά φορά είναι αρκετά δύσκολο. Βλέπετε, εμείς τα αρκουδάκια μπορούμε να ζωντανεύουμε. Ο Σλέρκ πάντα προσπαθεί να με κάνει να ζωντανέψω. Αλλά δεν αρκεί να με πετά πάνω κάτω στον αέρα για να τα καταφέρει. Επειδή ό,τι και αν συμβεί, οι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να δουν ένα αρκουδάκι να περπατάει. Αυτός είναι ο κανόνας των αρκούδων. Σλέρκ, άφησε ήσυχο τον Μπεν. Συνέχεια κυνηγάς τον Μπεν. Μήπως σε πλήγωσε αυτός ο κακός ο Σλέρπ? Έλα, κάθισε εδώ. Σλέρπ! Τι τον έχει πιάσει το Σλέρπ? Ξέρεις τώρα. Σάιμον, είναι προσωπικό. Άφρα Εμέδα και τον Άι Βασίλη. Μη μου πεις ότι πιστεύεις ακόμα. Τι? Α, ξέχνα το. Έτοιμο προς τον Άι Βασίλη στο Βόρειο Πόλο. Και σε περίπτωση που πεινάσει θα μπορεί να φάει ένα χριστουγεννιάτικο μπισκότο της μαμάς. Σλέρπ! Hey! Μπορείς να κρατήσεις μυστικό, Μπεν. Ζήτησα από τον Άι Βασίλη ένα πολύ ξεχωριστό δώρο φέτος τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ζήτησα από τον Άι Βασίλη να μου φέρει ένα αρκουδάκι εντελώς δικό μου. Ο Σάιμον λέει ότι μπορείς εσύ να γίνεις το αρκουδάκι μου, αλλά εγώ νομίζω ότι σε χρειάζεται ακόμα. Να θυμάσαι λοιπόν, σε εμπιστεύομαι να κρατήσεις το μυστικό μου. Ένα άλλο αρκουδάκι στο σπίτι. Όχι πάλι. Σλέρπ, ας το αυτό κάτω, χοντρομπαλάρου φίχτρα. Δεν είναι για σένα αυτό. Είναι το γράμμα της Άλλης, τον Άγιο Βασίλη. Πάμε έξω να δούμε το χιόνι.
Τι θα κάνω τώρα, πρέπει να σώσω το γράμμα της Σάλη. Τώρα είναι ευκαιρία να σώσω το γράμμα της Σάλη. Κουταμάρα, το ξέχασα. Τα αρκουδάκια δεν ξέρουν να διαβάζουν. Δεν τους χρειάζεται να ξέρουν. Δεν θα μπορέσω ποτέ να βρω τον Άγιο Βασίλη. Καλύτερα να τα κρύψω αυτά. Η Σάλη θα στεναχωρηθεί πολύ. Τώρα τι να κάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Κλέρπ! Τροπή σου! Να αφήσεις ήσυχο τον Μπεν. Καημενούλη Μπεν. Ψάξε όσο θέλεις, Σάιμον. Αλλά δεν θα βρεις κανένα δώρο μέχρι να μας τα φέρει ο Άγιος Βασίλης. Αλήθεια? Και γιατί μας τα αγόρασαν τα δώρα η μαμά και ο μπαμπάς χτες από το Μακλάρενς? Α, δεν ξέρω. Είναι το καλύτερο παιχνιδάδικο του κόσμου. Ίσως η μαμά να βοηθάει τον Άι Βασίλη φέτος. Ξέρεις πόσο πολύ άσχολος είναι. Αυτό είναι. Μπορώ να βοηθήσω τον Άγιο Βασίλη πραγματοποιώντας την ευχή της Σάλη. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να πάω στο παιχνιδάδικο του Μακλάρεν και να βρω ένα κουδάκι για τη Σάλη. Ελπίζω να τα καταφέρω. Θα μου είναι πολύ δύσκολο να περπατάω στους δρόμους χωρίς να με δουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι εκεί. Πάμε λοιπόν. Κλέρπ, είσαι πολύ άτακτος. Ω, ο έξω κόσμος είναι πολύ μεγάλος τελικά. Αν κάθομαι όμως έτσι δεν πρόκειται να βρω το Μακλάρενς. Πώς βρέθηκες εσύ εκεί πάνω? Θέλεις να πάμε μια βόλτα? Παιχνιδάκι, Μακλάρενς! Μακλάρενς, έφτασα! Wow.
πραγματικά μαγικό μέρος. Όμως φαίνεται να έχουν τα πάντα εκτός. Απαρκουδάκια. Δεύτερος όροφος. Ξυλομπογιές, μαρκαδόρι και μολύβια. Τρικ τρελά για γέλια πολλά. Τρίτος όροφος. Ρομπότ και τρενάκια, κούκλες πολλές, τρομπέτες, κιθάρες και ό,τι άλλο θες. Τέταρτος όροφος. Υπότες, κάστρα, πάζλ και επιτραπέζια, δράκι και τέρατα κι άλλα πολλά. Πέμπτος όροφος. Κλόουν, μαριονέτες, κουκλοθέατρο και μπασκέτες. Ποδοσφαιράκια, μπάλες, σανίδες, φυρίχτρες, γοριλάκια, παπάκια και αξιολάτρευτα γλυκούλια. Αρκουδάκια! Αρκουδάκια! Μικρούλη, έπεσες από κάπου. Θα σε βάλω εδώ για να σε βλέπουν όλοι. Όχι, παγιδεύτηκα. Μου φαίνεται το να βρω αρκουδάκια στα Χριστούγεννα για τη Σάλη είναι πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα. Πρέπει να κατέβω από εδώ. Όμως μόνον αυτόν τον κόσμο. Εντάξει. Τώρα τα αρκουδάκια πρώτα. Φιου. Ο Άγιος Βασίλης. Θα του πω εγώ ίδιος το μήνυμα της άλλη. Και μετά θα διορθωθούν όλα. Ουπς. Μα τι σκεφτόμουν. Αυτό το εξωτικό μοιάζει με κάποια που ξέρω. Είναι το κοριτσάκι που παίρνει τον Σάιμον και τη Σάλη. Ίσως έτσι να συμβαίνει με τα εξωτικά. Μοιάζουν όλα με κάποιον που ξέρει. Δεν θα έπρεπε να κουνιέσαι. Ούτε και να μιλάς επίσης. Ούτε κι εσύ όμως. Ω, ναι. Πω, πω. Πρώτη μου φορά μιλάω. Καλώς ήρθατε! Θέλετε να σας τυλίξουμε τα δώρα σας? Όχι! Μπορείτε να μιλήσετε στο διευθυντή αν θέλετε. Για φαντάσου! Ένα αρκουδάκι με μηχανισμό που μιλάει! Το παιχνιδάδικο του McLaren θα κλείσει σε 5 λεπτά. Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε και καλά σας Χριστούγεννα! Δεν ξέρεις τους κανόνες των αρκουδιών. Τι θα γινόταν αν περπατάγαμε και μιλούσαμε όλοι? Πω, τότε δεν θα μας εμπιστευότανε κανείς τα μυστικά τους, τα αρκουδάκια. Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε και καλά σας Χριστούγεννα! Σταμάτα τώρα! Πω, καλύτερα να σε πάρω από εδώ. Γιατί το πιστεύω αυτό, αλλά είσαι το ιδανικό αρκουδάκι για τη φίλη μου. Να σου συστηθώ κιόλας, είμαι ο Μπεν ή αλλιώς Μπέντζαμιν. Εσένα πώς σε λένε? Δεν ξέρω, όμως δεν ξέρω και γιατί μιλάω και περπατάω. Αυτό σημαίνει ότι σε χρειάζονται. Τι συνέβη? Έγινες για πρώτη φορά ξανά αρκουδάκι. Δεν είσαι χαζούλη? Όχι βέβαια, είμαι αρκουδάκι εγώ. Το παιχνιδάδικο του McLaren κλείνει τώρα. Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε. Πρέπει να φύγουμε από εδώ τώρα. Τι, να φύγουμε από το παιχνιδάδικο? Δεν είπες ότι θα φεύγαμε από το παιχνιδάδικο? Όχι. Λοιπόν, άκου. Έξω από το παιχνιδάδικο υπάρχουν άπειρα πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Και άλλωστε τώρα σε χρειάζονται. Πρέπει να έρθει σπίτι για τη Σάλη. Είναι ευθύνη σου αυτό, σαν αρκουδάκι. Ποια είναι η Σάλη? Η καλύτερη σου φίλη, μόνο που δεν το ξέρεις ακόμα. Ακολούθησε με τώρα και θα είσαι μια χαρά. Μα αυτό είναι το σπίτι μου. Θεέ μου. Πρέπει να μ' ακούσεις. Ένα κοριτσάκι σε χρειάζεται. Είσαι καλό αρκουδάκι, Μπεν. Αλλά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Μα εκεί σε περιμένει ένα καινούριο σπίτι που... Τι είναι
αυτό! Αυτή το έκανα! Αισθάνομαι άσχημα μέσα μου! Κάτω να σταματήσει, Μπεν! Έχεις χαθεί! Είμαι σίγουρη ότι η μαμά σου θα έρθει σε λίγο! Μην γίνει! Ρίκη, εδώ είσαι λοιπόν! Δόξα τω Θεώ! Πάρε το αρκουδάκι σου! Κάνε το μια αγκαλίτσα! Όλα θα πάνε καλά τώρα! Είδες, αυτό καταφέρνουν τα αρκουδάκια! Βοηθάνε τα παιδιά να νιώθουν καλύτερα! Αγαπούν τα παιδιά όπως τα αγαπούν και αυτά! Αυτό σίγουρα θέλω να το νιώσω κι εγώ, Μπεν! Τότε μείνε μαζί μου και θα το νιώσεις πολύ σύντομα! Εντάξει! Γεια χαρά σε όλους! Πάω να δώσω αγάπη και να πάρω αγάπη! Κάνε γρήγορα! Το μαγαζί έχει κλείσει! Από εδώ! Πρέπει να φύγουμε πριν! Κλειδωθήκαμε! Μπεν, κοίτα εδώ! Όχι, περίμενε! Μπεν, εδώ μένεις! Όχι, δεν είναι εδώ! Άφησε με κάτω! Είσαι πολύ αστείος, Μπεν! Δεν είχε πλάκα αυτό, Μπεν! Πλάκα! Πλόκο! Η Σάλη θα απογοητευτεί τόσο πολύ που δεν θα σε βρει κατά από το δέντρο αύριο, που μπορεί να σταματήσει να πιστεύει στον Άγιο Βασίλη, όπως ο Σάιμον. Όπω, τα αρκουδάκια μου φαίνεται ότι έχουν πάρα πολλές ευθύνες. Ναι, και γι' αυτό τα αρκουδάκια δεν το βάζουν ποτέ κάτω. Νομίζω πως φεύγετε πιο αργά φέτος. Ναι, έχω ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμά μου. Και μου φαίνεται ότι κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερα παιδιά. Πάλι καλά που είχα και τη βοήθεια της Μπέτη. Τ' άκουσες αυτό? Αυτό το εξωτικό είναι η Μπέτη, η babysitter. Άρα αυτός ίσως να μην είναι ο Άι Βασίλης, αλλά ένας καλός παππούλης που τον βοηθά. Ακριβώς σαν και σένα. Φαντάζομαι θα πάτε σπίτι τώρα. Όχι ακριβώς, έχω ακόμα κάποια δώρα να παραδώσω. Γρήγορα. Πολύ ευχαρίστως να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ, αλλά πρέπει να τα παραδώσω εγώ ο ίδιος. Α, και τώρα που το θυμήθηκα, ορίστε κάτι και για σένα, Τζο. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Τζόουνς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε εσάς επίσης, καλά Χριστούγεννα. Μα αυτό δεν είναι δυνατόν. Τα κόμιξ με το Captain Ray. Ήταν ο αγαπημένος μου ήρωας όταν ήμουν παιδί. Πώς το ήξερε όμως? Είναι μια υπέροχη βραδιά. Το μόνο που μένει είναι να χιονίσει. Τρελαίνομαι για χιονισμένα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Αντίο. Μου άρεσε πολύ που δουλέψαμε μαζί. Θα γυρίσει σύντομα σπίτι. Είμαι βέβαιος ότι θα σε περιμένουν πολλά όμορφα δώρα εκεί. Αλήθεια το πιστεύετε? Δεν έχω καμιά αμφιβολία, απολύτως. Καλή νύχτα, Μπέτη. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Μας είδε. Λες και το ήξερε για μας. Χιονίζει. Ετοιμάς τώρα. Αυτό είναι το νέο μου σπίτι. Ναι. Είναι υπέροχο. Γιουπί. Πότε θα αποκτήσω όνομα? Μόλις γνωρίσεις τη Σάλη, αύριο. Σε ευχαριστώ που ήρθες να με βρεις, Μπεν. Είχες δίκιο.
Ούτε καν το φανταζόμουν αυτό. Σλερ! Σλερ! Πάλι πήρες τον Μπεν. Αποτυχημένο αρκουδάκι που υπάρχει. Υποτίθεται ότι θα έκανα καλύτερα τα πράγματα και εξαιτίας μου ένα μικρό αρκουδάκι χάθηκε για πάντα και χριστουγεννιάτικη ευχή της άλλη δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Μου φαίνεται ότι θα μείνω ακίνητο αρκουδάκι για πάντα. Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Μακάρι να μην είχαν έρθει ποτέ τα Χριστούγεννα. Σάιμον, ξύπνα! Είναι Χριστούγεννα! Πω! Δεν μπορώ να βλέπω. Κοίτα, μαμά, μπαμπά, ένα τρένο! Αυτό ακριβώς που ήθελα! Πού είναι το δικό μου δώρο? Ήρθε η ώρα, καημενούλα Σάλι. Ω, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Είναι πανέμορφος. Μου αρέσει πολύ. Μπεν, κοίτα Μπεν, ένα αρκουδάκι, ολόθικό μου. Βλέπεις, λένε το όνομά σου Γουόλι. Γουόλι, να σου γνωρίσω το Μπεν. Σίγουρα θα γίνετε φίλοι. Γεια σου Μπεν, χαίρομαι που ήρθα στο σπίτι. Επειδή η Σάλη αγαπάει τον Άγιο Βασίλη και τον Μπεν. Γεια σου Μπεν, τι κάνεις? Θυμόμουν τα παλιά. Ω, καλά Χριστούγεννα Μπεν. Καλά Χριστούγεννα, Γουόλι.